Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά Άγιος Έρωτας. Το σημερινό μας βίντεο είναι ιδιαίτερα σκοτεινό και σκληρό, όπου τα συναισθήματα φτάνουν στα όρια και οι καταστάσεις ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. Πάμε να το δούμε μαζί και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή της Χριστίνας, του Κλεάνθη και του Παύλου. Η ιστορία μας ξεκινά με τη Χριστίνα να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ο Κλεάνθης, γεμάτος καχυποψία και θυμό, την έχει δεμένη, αποφασισμένος να αποσπάσει μια ομολογία. Θέλει να μάθει την αλήθεια για την απιστία της. Τα συναισθήματα εδώ είναι έντονα και βαρύς ο αέρας της προδοσίας. Το βάρος αυτής της κατάστασης πέφτει βαριά στους ώμους της Χριστίνας, που βρίσκεται κυριολεκτικά και μεταφορικά δεμένη, χωρίς διέξοδο. Από την άλλη πλευρά, ο Παύλος, ένας άνθρωπος που δείχνει να ζει συνεχώς με το βάρος των επιλογών του, έχει βρεθεί μπλεγμένος σε μια κατάσταση που ο ίδιος δημιούργησε. Το μεγαλύτερο από τα προβλήματά του είναι αυτό που λέγεται βλάσεις. Ο ενωματάρχης, με τη δύναμη που του δείχνει και αυτή που έχει στην κατοχή του, είναι η κατοχή που έχει των αρνητικών φωτογραφιών του. Έχει στα χέρια του αποδείξεις για την παράνομη σχέση του Παύλου με τη συμπεθέρα του. Και ξέρετε τι θέλει για να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Θέλει τη Χριστίνα. Θέλει να την κάνει δική του. Ο Παύλος, αν και διαλυμένος ψυχολογικά, αποφασίζει τελικά να υποκύψει στον εκβιασμό. Το βλέμμα του δείχνει την εσωτερική του πάλη, αλλά στο τέλος το φόβο και την απελπισία. Η Χριστίνα βρίσκεται σύντομα με το Βλάση, θυσιαζόμενη για τον Παύλο. Ο Βλάσης όμως δεν δείχνει έλεος. Με μίσος και μανία τη χτυπά, τη στραβά τα μαλλιά και γελά ειρωνικά με τις εκκλήσεις της για να σταματήσει. Η Χριστίνα κλαίει, ηκετεύει, αλλά οι φωνές της πέφτουν σε κοφά αυτιά. Ο Βλάσης δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο, εκτός από την ικανοποίηση του εγώ του. Την επόμενη μέρα η Χριστίνα είναι ράκος. Σώμα της πονάει παντού. Οι μελαλιές είναι εμφανείς και η ψυχή της είναι γεμάτη πληγές που δεν μπορούν να κρυφτούν. Ο Παύλος την πλησιάζει σοκαρισμένος. Στέκεται δίπλα της, όμως δεν μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια. Το βάρος της ενοχής του είναι αβάσταχτο. Ξέρει πως εκείνος είναι ο λόγος που η Χριστίνα πέρασε όλη αυτή τη φρίκη. Και αυτό, φίλοι μου, ίσως είναι και το πιο βαρύ κομμάτι. Η γνώση ότι έσπρωξε τον άνθρωπο που αγαπάει σε μια τέτοια κατάσταση. Όμως η καχυποψία του Κλεάνθη δεν σβήνει τόσο εύκολα. Τη στιγμή που η Χριστίνα προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της, ο Κλεάνθης την παρακολουθεί από μακριά. Τη βλέπει να είναι μαζί με τον Παύλο και αμέσως τα χειρότερα σενάρια γεννιούνται στο μυαλό του. Χωρίς δεύτερη σκέψη την αρπάζει. Τη σέρνει στο αυτοκίνητο την ώρα που ο Παύλος προσπαθεί να εξηγήσει, να δικαιολογήσει κάτι που ίσως δεν έχει καν εξήγηση. Όταν ο Κλεάνθης την πηγαίνει στο σπίτι, απαιτεί να του πει την αλήθεια. «Με ποιον πέρασες τη νύχτα?» ρωτάει με οργή στα μάτια. Η Χριστίνα, αν και σε αυτή την κατάσταση, βρίσκει τη δύναμη να το απαντήσει. «Με κανέναν», του λέει, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Ο Κλεάνθης όμως δεν πείθεται. Επιμένει. Απαιτεί την απειλή, αλλά η Χριστίνα παραμένει σιωπηλή. Και τότε εκείνος, χωρίς δεύτερη σκέψη, αρχίζει να τη χτυπάει ξανά. Την δένει, την αφήνει μόνη για ώρες, προσπαθώντας της να αποσπάσει την αλήθεια. Και η Χριστίνα αντέχει, δεν ομολογεί. Οι ώρες περνούν και εκείνη είναι εκεί, δεμένη και μόνη, με το μυαλό της να πλέκει σκέψεις για το πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Ο πόνος είναι αβάστακτος, όμως η αποφασιστικότητά της είναι αξιοθαύμαστη. Το μόνο που θέλει είναι να τελειώσει αυτή η φρίκη, να σταματήσει ο πόνος, αλλά αρνείται να δώσει στον Κλεάνθη αυτό που θέλει. Ίσως γιατί καταλαβαίνει πως αν ομολογήσει, τότε θα χάσει και το τελευταίο κομμάτι του εαυτού της που της έχει απομείνει. Και κάπου εδώ να κάνουμε μια παύση και να σκεφτούμε όλοι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη ψυχή όταν βρίσκεται σε αδιέξοδο.
πόσο αντέχει κανείς να παλεύει, ακόμη και όταν οι πιθανότητες είναι εναντίον του. Η Χριστίνα είναι ένα παράδειγμα θάρρους μέσα σε αυτή την απίστευτα δύσκολη κατάσταση. Και αυτό μας θυμίζει πως κάποιες φορές η σιωπή είναι η μόνη μας δύναμη. Όπως βλέπετε, τα πράγματα δεν είναι ποτέ απλά όταν μιλάμε για σχέσεις γεμάτες καχυποψία, πάθη και εκβιασμού. Ο Κλεάνθης, ο Παύλος, ο Βλάσης, όλοι τους έχουν τα δικά τους προβλήματα, τους δικούς τους φόβους, τις δικές τους αδυναμίες. Και στη μέση όλων αυτών βρίσκεται η Χριστίνα, μια γυναίκα που αναγκάζεται να πληρώσει το τίμημα για τις πράξεις άλλων, αλλά και τις δικές της. Είναι δύσκολο να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, αλλά κάτι μας λέει πως δεν θα υπάρξει εύκολη λύση για κανέναν από αυτούς τους χαρακτήρες. Πριν κλείσουμε το σημερινό μας βίντεο, θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη μας. Τι πιστεύετε για όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή της Χριστίνας? Πώς αντιδρούσατε εσείς στη θέση της? Γράψτε στα σχόλια από κάτω και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και να εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!